ψυχόδρο με εικόνες που σκόνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος, μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Έλληνας, ναι, ο Έλληνας. Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Τζίμι Πανούση, τραγουδοποιό, σατυρικό καλλιτέχνη, μέγα χρονογράφο και ευθυμογράφο, ο οποίος μπορεί να εμβαθύνει στην πολιτική μας κατάσταση. Χαίρετε, κύριε Πανούση. Χαίρετε. Τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στην χώρα μας, πώς τις αποτιμάτε εσείς? Με φαίνεται σε δύσκολη θέση, είμαι και λίγο κοντός. Τις αποτιμώ όπως τις αποτιμούν και οι συνάδελφοί μου στο εξωτερικό. Έχω συνεχή επαφή μου και στο ίντερνετ, γιατί μου αρέσει να παίζω με τα ποντίκια και τα πλαστικά τα ζώα και κάνω και κλονισμό, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε πάρα πολύ καλά. Το παράδειγμα που έχουμε από τους γείτονες στην Αλβανία, ξέρετε, ενθουσιάστηκα πολύ με αυτές τις εικόνες με το καλάσνικο στον αέρα που βαράγανε. Μ' άρεσε γιατί ως αριστερός και ως άνθρωπος το αντιμετωπίζω θετικά. Μ' αρέσει να έχει ο άμαχος πληθυσμός να παίρνει στα χέρια του αυτά που τα έχει πληρώσει με το αίμα του. Γιατί ξέρετε τη φορολογία. Να πούμε για τη φορολογία κάτι. Βεβαίως, ελεύθερα. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Θέλω να πω ότι το Πασόκ. Να πω για το Πασόκ. Όλα επιτρέπονται. Όλα επιτρέπονται. Για όνομα του Θεού, ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, κύριε Πανούση. Ναι. Έχω τις αντιρρήσεις μου, αλλά θα τις πούμε στη συνέχεια. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα που διαφεντεύει τις τύχες μας τελευταία έχει ένα λάθος στο όνομά του. Δεν είναι Πασόκ, είναι Παφόκ. Είναι Πανελλήνιο Φορολογικό Κίνημα. Θα έχετε δει τελευταία όλα αυτά. Έχω και ένα έψιλον νέο μαζί, να μην το δείξω. Θα ήθελα προς το τέλος, αν μου επιτρέπετε, και αν υπάρχει και πυροσβεστήρας, να το κάψω και να πέσουν κάποιοι τίτλοι να λέει όμορφα ε9, όμορφα καίγονται. Κύριε Πανούση, είπατε προηγουμένως ότι διατηρείτε κάποιες αμφιβολίες για το αν ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώς. Ναι. Κοιτάξτε, κι εγώ όπως και πολλοί κόσμος προσπαθούμε να βρούμε τους Μπερίσα που έχουμε δίπλα μας, αυτούς που βλέπουμε στην τηλεόραση. Μεγάλος δημοκρατικός ηγέτης και ο Μπερίσα και είδαμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή, τα ίδια κάνουν και εδώ και αυτοί που έχουμε εδώ. Δηλαδή, αυτός ο Σιμίτης καλός είναι λίγο κοντός. Μ' άρεσε πολύ που τον είδα και στη συνέντευξη τελευταία με τους, που είχε τη χρυσή τη γραβάτα που καθόταν πάνω σε χημική τουαλέτα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτά. Βέβαια, ο κόσμος δεν τα βλέπει, γιατί οι AGB, μάλλον τα βλέπει, αλλά δεν καταμετρώνται με τη δράση του κόσμου. Διότι η AGB, όπως ξέρετε, έχει μηχανάκια μόνο σε παραπληγικούς τυφλούς, δεν έχει δηλαδή σε ένα χαρακτηριστικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις περίεργες τηλεθεάσεις. Πάντως ο κόσμος, ναι, να πω και κάτι άλλο. Ναι. Να πω και κάτι άλλο, ότι την είδα τη συνέντευξη, αλλά χωρίς ήχο. Δηλαδή νομίζω ότι κανείς δεν την πρόσεξε τι έλεγε. Σε εκείνη τη συνέντευξη, να σας πω τότε ότι έλεγε μεταξύ άλλων και το εξής. Ότι ο ίδιος δεν αισθάνεται ως πρωθυπουργός, αφέντης, πατέρας του κόμματος, αλλά ως διευθυντής ορχήστρας που πρέπει να εξασκήσει τους μουσικούς του, τους υπουργούς. Εσείς τι συμβουλές θα του δίνατε για να συντονίσει τους οργανοπαίκτες του, για να κουρδίσει καλά τα όργανα ώστε να αποφύγει τα φάλτσα? Επειδή είμαι της δουλειάς, πιστεύω ότι για να διευθύνεις κάποια όργανα πρέπει πρώτα να μπορέσεις να διευθύνεις το δικό σου όργανο. Και εκεί βλέπω ένα πρόβλημα στον πρωθυπουργό, χωρίς να θέλω να θίξω ούτε έχω, ξέρω πρόσωπα και πράγματα. Αλλά από τις εσπάσεις του προσώπου που βλέπω στην κυρία Δάφνη Σιμίτη, δηλαδή βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Και όλο αυτό το θέμα των οργάνων θα ήθελε κάποια στιγμή να προσεχτεί ιδιαίτερα. Έχω χρέος να πάω σπίτι μου. Αυτό είναι σαφές. Τον ψάχνουμε αυτό το δρόμο και δεν τον έχουμε βρει ακόμα. Να περάσουμε στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Πριν σε αυτό το χώρο είμαστε εκεί πριν. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Τότε της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με την ταμπέλα του κάθε κόμματος. Συλλογίζομαι πώς ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρεσβύτερος, θα βλέπει τις εξελίξεις στο κόμμα το οποίο ο ίδιος ίδρυσε. Τι γνώμη έχετε εσείς? Για τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, τον πρόεδρο, ομολογώ ότι είμαι φαν.
του γέρου της εργολαβίας, όπως τον λέω εγώ. Είναι αυτός που έχει φτιάξει την Ελλάδα όπως τη βλέπουμε σήμερα. Τη θαυμάζει όλοι και ζούμε υπέροχα σε αυτό το υπέροχο τοπίο, με το τσιμέντο κτλ. Έχει φροντίσει πολύ. Έχω και προσωπικά με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, γιατί θέλω να σας πω ότι είμαι γόνος αριστερής οικογένειας και δεν έδινε στον μπαμπά μου, ο Κώστας ο Καραμαλής, δεν έδινε δίπλωμα για μηχανάκι. Και αναγκαζόταν ο μπαμπάς μου να πηγαίνει με τα πόδια στη δουλειά. Και τον έλεγε ο παγός πιτσιρίκος να ξυπνάει το πρωί και να βάζει εφημερίδες μέσα για να μην κρυώνει, πηγαίνοντας με τα πόδια. Και πίστευα μέχρι μεγάλος ότι οι εφημερίδες είναι να τις φοράμε. Δηλαδή έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής. Παρ' όλα αυτά τον παρακολουθώ, είμαστε και γείτονες γιατί μένω στην πολιτεία εδώ. Μένουμε κοντά και το παρακολουθώ και γκολφ παίζουμε. Έχουμε παίξει. Ναι, μαζί. Έχουμε παίξει, ναι. Βέβαια δεν τον φτάνω εγώ. Δεν τον φτάνω γιατί είναι παραδοσιακό το παιχνίδι αυτό του γκολφ. Ξέρω το παίζει. Η γκολφ το έχει ξεκινήσει. Και εγώ πάω καλά. Παίζουμε τελευταία αυτό το παιχνίδι με τις τάπες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό με ένα βαρέλι. Με τις ώρες καθόμαστε και πετάμε. Τις τάπες μέχρι να οριμάσει. Με τον, να οριμάσει ο Κώστας. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ναι, είναι ακμαίος. Υπάρχει και ένα βίντεο που έχω ετοιμάσει. Μπορείτε, στο οποίο παίζετε γκολφ. Το οποίο παίζει ο κύριος Καραμαλής, γιατί μελετώ κάποιες αγωνιστικές προσπάθειες που κάνει ο κύριος Καραμαλής για να βελτιωθώ στο σπορ αυτό, το εθνικό μας σπορ, τον γκολφ. Λοιπόν, για να δούμε αυτό το βίντεο, το οποίο παραλλήλως αποτελεί και ένα μάθημα του γκολφ, του σπορ που ίδρυσε η γκολφ. Ιδιαίτερα ευδιάθετος, ο πρόεδρος υποδέχτηκε το μεσημέρι τα τηλεοπτικά συνεργεία στο γήπεδο του γκολφ. Κάτω από έναν ανοιξιάτικο ήλιο, για μια ώρα περίπου, ασχολήθηκε με το αγαπημένο του σπορ. Φυσική κατάσταση άριστη. Άμα... Δεν πειράζει, πρόεδρε. Τα χτυπήματα σε μεγάλο ποσοστό ήταν εύστοχα και έστειλε με επιτυχία τις μπάλες μέχρι και στο πόδι του λαγού. Σημείο που θεωρείται από τα δυσκολότερα στα γήπεδα του γκολ. Άλλη μια προσπάθεια, βλέπουμε. Αυτή ελπίζουμε να είναι πετυχημένη. Είναι δύσκολο. Έλα. Αχ, κρίμα. Να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα. Μην την έκανα, να την επαναλάβω. Άλλη μία. Να δούμε τώρα. Βλέπετε το στυλ αυτό το ευρωπαϊκό, το σκύψιμο. Εδώ θα δούμε να πετύχει. Αυτή σίγουρα θα είναι μέσα. Για να δούμε. Όχι, όχι, όχι. Είναι όλο κάτσε. Κάτι συμβαίνει εδώ, κύριε Πάνωση. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν αυτοί που προσπαθούν να μαυρώσουν την προσπάθεια που κάνει κάθε άνθρωπος να ανέλθει και να βοηθήσει τη χώρα του. Εν προκειμένου του κύριου Καραμαλή. Κύριο Καραμαλή. Με τον οποίο όμως είστε γείτονες. Δεν είμαστε γείτονες. Στην πολιτεία. Αυτό σημαίνει ότι έχετε προσχωρήσει στο καπιταλιστικό στρατόπεδο. Κοιτάξτε, είχα προσχωρήσει στο καπιταλιστικό στρατόπεδο, αλλά ο καπιταλισμός τελευταία έχει διολυστήσει, θα έλεγα, ως σύστημα. Περισσότερο σαν κανιβαλισμός μου κάνει. Δηλαδή αυτό το πατοπλούστε, δεν τα λέω και καλά. Και θα ήθελα να μην συνεχίσω γιατί να σας δείξω και τα παπούτσια μου, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε, δεν έχω ξανακάνει. Φοράω κόκκινο παπούτσια, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αν μπορέσουμε να τα δείξουμε. Βέβαια δεν είναι η σωστή κάλτσα. Αλλά μήπως, έχει σημασία... ξέρετε, θα αναρωτηθούν πολλοί από τους τηλεθεατές, μήπως είναι και το μόνο κομμουνιστικό που σας έχει απομείνει. Όχι, το κόκκινο παπούτσι. Ευτυχώς κρατάω πολλά, αλλά το κόκκινο παπούτσι κοιτάξτε τι δείχνει. Επειδή έχω κάποια κιλά, έχω προσπαθήσει να τα χάσω. Επειδή έχω κάποια κιλά, και το λέω και αυτούς τους τηλεθεατές που μας βλέπουν τώρα, πώς να μπορέσουν και αντί να χαλάνε λεφτά και κόπου και, για να δυνατήσουν, φορώντας ένα έντονο χρώμα στο πόδι, στο παπούτσι συγκεκριμένα, πέφτουν τα μάτια κάτω και κάπως λιτώνει. Είναι λιγάκι περίεργο, αλλά το έχω μελετήσει και λειτουργεί απόλυτα. Γι' αυτό έδειξα και το. Τι με ρωτήσατε όμως. Ναι, αποφύγατε την ερώτηση. Ναι. Σας ρώτησα για τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρασία είναι το σωστό. Έχει βρει το δρόμο της. Έχει βρει το δρόμο της μετά το συνέδριο. Έχει βρει το δρόμο της και νομίζω ότι θα ακολουθήσει και το πανελλήνιο φορολογικό κίνημα, το ΠΑΦΟΚ. Θα διασπαστεί και αυτό, γιατί πάμε για διάσπαση μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Και είναι και το καλύτερο. Δεν χωράνε δηλαδή. Δηλαδή ο Καμένος, ο Ανδρεουλάκος. Ο Ανδρεουλάκος είναι και το όνομά του, δηλαδή περίεργο. Είναι, ξέρετε, είναι προβοκατόρικο. Είναι ο Λάκος του Ανδρέα. Ναι, ναι. Και πάλι, σκυλεύουν δηλαδή. Πώς να στο πω. Στη Νέα Δημοκρατία νόμιζα ότι πανήθανε στο Πασό. Καλά, είπατε είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Και με τη διάσπαση τώρα να δούμε να γίνει ένα κομμάτι της δεξιάς όπως είναι σε όλη την Ευρώπη.
Για να ξέρουμε κι εμείς. Ξέρετε, κύριε Πανούση, αυτή τη στιγμή απευθύνεστε στο μέσο τηλεθεατή, στον απλό πολίτη, για τον οποίο αυτή τη στιγμή τα κόμματα αποτελούν ένα είδος quiz. Νέα Δημοκρατία αποτελεί ένα quiz το οποίο δεν μπορεί να επιλύσει. Συμφωνείτε με αυτό? Συμφωνώ και νομίζω ότι τα quiz βοηθάνε. Βοηθάνε τα quiz. Να κάνουμε ένα quiz τώρα, θα θέλατε να κάνουμε ένα quiz? Με θέμα την Νέα Δημοκρατία. Με θέμα την Νέα Δημοκρατία. Θα μπορέσουμε να το λύσουμε όμως? Αυτό θα το λύσουμε τελευταίες και να δούμε και θα έχουμε και κάποια δώρα. Μάλιστα. Για να το δούμε. Καταρχήν σας ακολουθώ. Ναι. Ένα quiz αποτελεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Πανούς είπε ότι και το Πασόκ αποτελεί ένα quiz. Τι είδους quiz? Από τα πρόσωπα που βλέπετε στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή, πρέπει να βρείτε ποιος είναι ο πολιτικός αρχηγός και ποιοι είναι οι μπράβοι του. Ο τυχερός νικητής θα κερδίσει ένα σιδερολοστό κοιμήλιο της ΕΚΟΒ. Ξέρετε, επειδή ήταν κάπως μακριά το βίντεο που παρακολουθήσαμε, ο κύριος Εύερτ ήταν ή ο κύριος Σιμίτης ή άλλος πολιτικός αρχηγός? Κοιτάξτε, το quiz έχει τη δυσκολία από μέσα για να μην, επειδή και το δώρο, όπως σας είπα, αυτό το σιδερολοστό της ΕΚΟΒ είναι ένα κοιμήλιο το οποίο το έχω φέρει στην εκπομπή προσφορά για τον τυχερό νικητή. Εγώ δεν κατάφερα να διακρίνω, αν και το έχω δει και άλλες φορές, ποιος είναι ο πολιτικός αρχηγός και ποιος είναι ο μπράβος. Δηλαδή εκεί είναι κάπως δυσδιάκριτα τα... Έχετε την ίδια απορία και στο κυβερνών κόμμα? Όχι, στο κυβερνών κόμμα νομίζω ξεχωρίζει ο ηγέτης. Ο πίβος του κινήματος που λέμε. Ο ηγέτης. Ο Φάτρου Νάνου, όχι άλλος. Ο δικός μας, ο Κώστας. Έχω και να σας πω ένα, τώρα που τα θυμήθηκα. Εσείς τι ψηφίσατε? Όχι, να μην σας ρωτήσω αυτό, να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να το πείτε εσείς. Τι ψηφίσατε εσείς, να μας κάνετε την πολιτική σας πρόταση. Εγώ ψήφισα λάθος, όπως ψηφίζω κάθε φορά και θα το ξανακάνω πάλι. Αλέκα Παπαρίγα. Το οποίο θαυμάζω ως γυναίκα, προσέξτε. Δηλαδή, διαφωνώ απόλυτα με τις πολιτικές της. Αλλά σαν γυναίκα μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύετε ότι η προσωπική γοητεία του ηγέτη επισύρει και τις ψήφους εκείνων οι οποίοι δεν εγκρίνουν το πρόγραμμά του και τον ψηφίσουν μόνο για λόγους αισθητικούς? Λένε, παραδείγματος χάρη, ότι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον ψήφιζαν οι γυναίκες, όχι επειδή πίστευαν στο πρόγραμμά του, αλλά επειδή. Σε μεγάλα φρύδια. Ναι. Ναι, μ' αρέσουν αυτά. Και είναι και τα μόνα στοιχεία έτσι, που μπορεί να πάρει ένας καλλιτέχνης και να σωθεί από όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρετε ότι είναι δύσκολη η θέση μας. Θα το επαναλάβω για μία ακόμη φορά. Βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται και από τηλεόραση και παντού, τα κοιτάμε, γελάμε, τα σχολιάζουμε, αλλά τελικά μένουμε με ένα παγωμένο χαμόγελο στο τέλος και έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα. Και θέλω να σας πω ότι αυτός ο Σιμίτης και ο Τσοχαντζόπουλος, να το τονίσουμε και αυτό, θα κάνουν πόλεμο. Δηλαδή αυτές οι δύο φυσιογνωμίες, επειδή ασχολούμαι και με τα φυσικά, αυτές οι δύο φυσιογνωμίες είναι αυτές που θα μας οδηγήσουν σε κάτι περίεργα. Αυτούς των χαμηλών τόνων βλέπεις ότι είναι συνετοί και υπολογίζουν, ξαφνικά θα μας φέρουν στο χείλος του γκρεμού. Και το βλέπω πολύ κοντά τώρα μέσα. Τον Απρίλιο. Πάσχα θα κάνουμε, θα προλάβουμε να δούμε. Τόσο επικίνδυνα νομίζετε ότι είναι τα πράγματα? Επικίνδυνα δεν θα το έλεγα. Θα φτάσουμε σε σημεία τέτοια, αλλά νομίζω ότι έχουμε ανάγκη. Η ατμόσφαιρα μυρίζει συμπαρόν. Δηλαδή κάποια στιγμή κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πηγαίνει άλλο αυτή η κατάσταση. Δηλαδή πηγαίνω σε εφορίες και κλαίω. Κλαίω πραγματικά. Ασχολείται όλη η Ελλάδα. Νόμιζα ότι ομιλείτε περί των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ναι, από εκεί τώρα η. Αλλά λέτε πόλεμος στην εφορία. Όχι, πόλεμος με την Τουρκία. Ναι. Όχι με την εφορία. Με την εφορία, πόλεμος είναι καθημερινός, μόνο που είμαστε εμείς στα χαρακόμματα. Είμαστε ο άμαχος πληθυσμός. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε τα όπλα κι εμείς. Μ' αρέσει αυτή, να το επαναλάβω, μ' αρέσει αυτή η σκηνή που ο άμαχος παίρνει το όπλο το οποίο το έχει πληρώσει, ας πούμε, και δεν το έχει δει ποτέ, το τάγκ και το παρκάρει έξω από το σπίτι του. Δηλαδή περνάνε ωραία αυτή τη στιγμή οι Αλβανοί, που πολλοί από εμάς τους βλέπουν και άλλοι είναι. Περνάνε πολύ καλύτερα από πώς περνάμε εμείς εδώ. Εμείς καθόμαστε, βλέπουμε χρυσό κουφέτο. Έτσι, το οποίο δεν είναι κουφέτο, υπόθετο έχει γίνει. Και αυτοί είναι έξω με τα όπλα τους, βαράνε στον αέρα, με τους γείτονές τους, συζητάνε. Δηλαδή περνάνε καλά αυτή τη στιγμή. Και βέβαια και ο κόσμος εδώ, κυρίως από τα βόρεια προάστια, επειδή εγώ εκεί μένω, βλέπω ότι έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, ο βορειοπροαστήτης έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην εξέγερση αυτή στην Αλβανία. Και βλέπει, συνέχεια βλέπει τις ανταποκρίσεις από εκεί. Ξέρετε γιατί, να σας πω γιατί. Πολλοί έχουν χάσει τα αυτοκίνητά τους, τα έχουν κλέψει. Έχω πολλούς γειτονές, Μεσεντές, Μεμβέ. Και κοιτάνε τις Μεσεντές πάνω στην Αλβανία, γιατί μπας και δούνε το αυτοκίνητό τους και στείλουν κάποιον να τους το πάρει. Δηλαδή είναι μια κατάσταση, όλα μπερδεύονται και από εκεί θα βγει κάτι. Υπέθεσα ότι οι κάτοικοι των βορείων προαστίων, επειδή είναι έτσι ανώτερης εισοδηματικής τάξεως, ενδιαφέρονται για τα όσα συμβαίνουν στην Αλβανία, επειδή σχεδιάζουν επιτέλους να επενδύσουν εκεί.
όσοι επένδυσαν απέτυχαν. Το σύνθημα νομίζω για τον σύγχρονο επενδυτή είναι TV δουλειά και κότσο με ελιά. Δηλαδή, πρέπει... Ποιο είναι ο κότσος όμως, είναι ο κότσος, κότσος Καραμαλής, είναι όχι, ο κότσος Μητσοτάκης. Είναι ο κότσος με την ελιά, δεν ξέρω. Ο Σιμητάκος, ο Κροτιδάκιας, ήταν βομβιστής παλαιότερα. Έχει πετάξει και βόμβες, αυτό είναι πολύ θετικό. Βλέπει καλά έργα στο σινεμά. Έχει και καλά στοιχεία, να τα πούμε και αυτά κάποια στιγμή. Δεν είμαστε... Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να λέμε όλο να... Η αναρχία, ας πούμε, μόνο στυλιτεύουμε. Να δώσουμε και κάποια θετικά στοιχεία. Κάποια θετικά την στοιχεία. Προσπάθειά του για την αναδιοργάνωση, ας μου επιτραπεί η έκφραση, της κέντρο-αριστεράς, πώς τη λέτε. Πάλι στην κάλεσε ελιά. Τον κύριο Νταλέμα εδώ. Κύριο Νταλέμα. Τα κάνανε. Αν δεν είναι, πριν να είναι και ο Κωνσταντόπουλος στο παιχνίδι μέσα. Ο Κωνσταντόπουλος, ο οποίος αντιμετωπίζει ακόμα. Έχει πολλά καλά στοιχεία κι αυτός. Διαδέχθηκε μια δαμανάκι, η οποία ζαλιζόταν, δηλαδή για λόγους άλλους. Και δεν έχει μπει στο παιχνίδι, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα σε αυτό το εξυγχρονιστικό τοπίο που βλέπουμε εδώ τον τελευταίο καιρό να γίνεται στην Αθήνα, ας πούμε. Δηλαδή έχει ένα επαρχιωτισμό ακόμα. Ενώ η κυρία Δαμανάκη. Η κυρία Δαμανάκη, όχι. Είναι στο Διόνυσο. Με τον Κιμούλη. Έχει περάσει. Δηλαδή έχει στοιχεία που κάνει παρέα με τη Μαριάννα Νάτση. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πράγμα. Θα αργήσει πολύ ο Κωνσταντόπουλος. Ξέρετε, πιθανολογείται ότι η κυρία Μαρία Δαμανάκη θα είναι υποψήφιος στις εκλογές για το Δήμο Αθηναίων. Πώς βλέπετε αυτό το ενδεχόμενο? Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ και, ναι. και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα ενδεχόμενο. Με το ΠΑΣΟΚ και το συνασπισμό. Το ίδιο πράγμα είναι πάλι. Ναι. Συνασπισμός, αυτό που λέμε. Ένα συνωστισμός, θα τον έλεγα εγώ. Ένα συνωστισμός ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Δεν πάνε. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουν, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και γι' αυτό έχω χαρεί και με τον κλονισμό τελευταία, το επίτευγμα της επιστήμης. Έχω χαρεί γιατί θα βγουν. Με την τόλη, λέτε, την τόλη, την ναι. προβατίνα. Με την προβατίνα. Βέβαια, εμένα όλα τα πράγματα ίδια μου φαίνονται. Για να πω το. Δεν βλέπω. Να όμως που κλονίζονται, γιατί ξέρετε, ορισμένοι πιστεύουν ότι τα πρόβατα είναι ακλόνητα στην προβατοποίησή τους και στην προβατοσύνη τους. Ναι, αλλά βλέπουμε εδώ ότι η επιστήμη κάνει θαύμα. Μπορεί δηλαδή η επιστήμη. Να μην έχει βρει ακόμα το φάρμακο για το συνάχη. Προσέξτε αυτό που λέω. Παρ' όλα αυτά, διαβάζουμε καθημερινά ότι κάνει τεράστια επιτεύγματα. Μπαίνει στο DNA. Ποιο DNA, αυτό το συνάχη ακόμα δεν μπορεί να μπορέσει. Δηλαδή. Μιλάμε για πολύ επικίνδυνα πράγματα. Και βέβαια, όλα αυτά που κάνει η επιστήμη κάποια στιγμή θα έχουν επιπτώσεις και στην καθημερινότητα, ακόμα και στην Αγία Γραφή. Να το πω και αυτό. Δηλαδή, αυτό που λέμε το αγαπάτε αλλήλους, μετά τον κλονισμό γίνεται αγαπάτε τους ίδιους. Δεν ξέρω αν. Είναι σημαντικό. Είναι μια μιλάω. Παρατήρηση πραγματικά φιλοσοφική. Όταν λέμε. Συγγνώμη, βέβαια. Αλλά... Ναι, αγαπάτε τον άλλον, ο άλλος όμως έχει και έναν άλλον ίδιον ναι. Δίπλα του. Θα πρέπει να αλλάξουν όλα, πολλά πράγματα δηλαδή, με αυτά τα επιτεύγματα που βλέπουμε από την επιστήμη. Πραγματικά. Τζίμις Πανούσης. Θα επανέλθουμε με την κριτική του τραγουδοποιού, του σατυρικού καλλιτέχνη, αλλά και του συγγραφέα. Γιατί είναι ένας συγγραφέας. Ο οποίος εκδίδει βιβλία τα οποία ξύνονται και διαβάζονται. Μετά το σύντομο αυτό διαφημιστικό διάλειμμα, να εξακολουθήσουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Τζίμι Πανούση, τραγουδοποιό, σατυρικό καλλιτέχνη, ευθυμογράφο και χρονογράφο, που σημαίνει ότι έχει όλες τις δυνατότητες να εμβαθύνει στην πολιτική μας κατάσταση. Βασικά είναι η δουλειά μου να ανησυχώ με τα φυσικά. Αυτό είναι το επάγγελμα που κάνω. Αλλά ήταν πραγματικά σύντομο το διαφημιστικό σας διάλειμμα. Δηλαδή εμένα μ' άφησε έπρεπε τη βουκιά στο στόμα που λέμε. Έπρεπε να έχουμε περισσότερες διαφημίσεις. Είναι και το image μου. Κοιτάξτε, οι συνάδελφοι θα έχω πρόβλημα με τους συναδέλφους. Αν έχεις λίγες διαφημίσεις δείχνει ότι δεν έχεις μεγάλη θεματικότητα. Και αν έχετε άλλες διαφημίσεις, να κάνω κι εγώ καμιά διαφήμιση. Να σας κάνω εγώ μια διαφήμιση. Να μου κάνετε αμέσως. Και να δείξουμε και άλλες διαφημίσεις. Το μπορούμε. Έχουμε διαφημίσεις. Έχετε διαφημίσεις. Ναι. Αυτό δείχνει ότι πάτε καλά. Αν και λέω, αντιμετωπίζετε προβλήματα τελευταία. Να σας δείξω εμένα που είμαι στα δίχτυα. Με βλέπετε εδώ. Να σας δείξω το καινούργιο μου βιβλίο. Υγιεινή διαστροφή. Υγιεινή διαστροφή. Και έχω εξώφυλλο τη Βέρα. Τη Βέρα δηλαδή. Είναι το σήμα της υγιεινής διαστροφής. Η Βέρα. Φοράτε Βέρα. Ναι, είναι η Βέρα που φοράω εγώ με το όνομα της γυναίκας μου εδώ. Ναι. Όπως βλέπετε, δηλαδή είναι το σήμα κατά τεθέν της υγιεινής διαστροφής, η μονογαμική σχέση, γιατί είμαι και μονογαμικός, φανατικός μονογαμικός. Και είναι ξυστό το βιβλίο αυτό,
Να μην το αποκαλύψουμε. Να, μην το τώρα. Να μην το αποκαλύψουμε αυτό. Αλλά γιατί επιμένετε στη μονογαμία, κύριε Πανούση? Σας φοβίζει το AIDS, η μάστιγα του αιώνα μας, όπως αποκαλείτε? Όχι, δεν έχω πρόβλημα με το AIDS. Απλά νομίζω ότι είναι η top διαστροφική σχέση η μονογαμία. Και επειδή είμαι διαστροφικός, γέννημα θρέμα, έχω καταλήξει εκεί. Όμως, ναι, να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Είμαστε καλοπροαίρετοι απέναντί σας. Περισσότερες διαφημίσεις σε μια εκπομπή στην οποία συμμετέχει ο Τζίμις Πανούσης. Όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα σου φάνταζαν ιδηλιακά. Σε λίγο όμως, η πραγματικότητα σε άφησε άνευρο. Η κόλαση του Μάστριχτ. Δεν θα πάρεις προφυλάξεις. Βάλτε τη στα γυαλιά και πετάξτε τη στα μάτια έξω. Ελληνικό παραδοσιακό γιαούρτι. Μην το πετάτε. Φάτε το. Νομίζω ότι θα μπορείτε τώρα υπερήφανα να εμφανιστείτε στους συναδέλφους σας, γιατί μετήχατε σε μια εκπομπή η οποία έφερε πολλές διαφημίσεις. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Πρέπει να κοιτάμε και το οικονομικό μέρος. Δηλαδή, είμαστε κι εμείς ένα γρανάζι της παραγωγής. Θα πρέπει κι εμείς, και ο καλλιτέχνης δηλαδή, να ενταχθεί σε αυτό το σύστημα παραγωγής. Βέβαια, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι μονόδρομος. Πώς βλέπετε το επίπεδο της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, κύριε Πανούση? Τελευταίως εξελίσσεται μέσω των παραθύρων. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαι ικανοποιημένος εγώ από το επίπεδο της τηλεόρασης. Παρακολουθώ και ξένα κανάλια, είμαι δορυφορικά δικτυωμένος. Αλλά το επίπεδο της ελληνικής τηλεόρασης πάει πάρα πολύ καλά. Πάει πολύ καλά και έχω ασχοληθεί και εγώ. Έχω ανοίξει παράθυρα τηλεοπτικά. Και παράθυρα εννοώ παραδοσιακά ελληνικά, όχι αυτά με τους γερμανικούς μηχανισμούς, τα πλαστικά που έχουν σκύψει τελευταία και έχουν κατακλείσει το Πανελλήνιο. Από τηλεοράσεως έχετε ανοίξει αυτά τα παράθυρα? Ναι, από τηλεοράσεως. Έχετε ένα δείγμα δουλειάς, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Το να μετέχετε και στην εργασία που κάνουμε εμείς. Ναι, έχω προσπαθήσει. Μπορούμε να δούμε ένα δείγμα. Να δούμε ένα δείγμα παραθύρου. Ζήστηκαν οι παιδιά να ανοίξουμε κανένα παράθυρο. Ναι. Συγγνώμη, μαντάμ. Συγγνώμη. Μήπως μπορείτε να μας φωνάξετε το βασιλιά? Το βασιλιά. Ναι, θέλουμε να τον ρωτήσουμε μερικά πράγματα. Από τη τηλεόραση είμαστε. Κώστα. Ευχαριστώ. Κώστα, σε θέλουν από τη τηλεόραση. Αυτό θα πει, Ζωντάνια.
Πραγματικά, ναι. Δηλαδή, έπιασα τον Βασιλιά σε μια προσπάθεια που κάνω. Τον Τέος, παρακαλώ. Όχι, δεν νομίζω. Ο Βασιλιάς γεννιέται και πεθαίνει. Δεν είναι. Δηλαδή, ανεξάρτητα τι λένε εμείς η δημοκρατία. Έχω γράψει ένα σχετικό ποιηματάκι να το αναφέρω. Πήγαινε ως εξής, λέει: γύφτη οι δημοκράτες. Αν δεν υπήρχαν οι βασιλείς, ο βασιλικός κήπος θα ήταν πολυκατοικίες. Δηλαδή, είναι λιγάκι. Η συμβολή της βασιλείας. Στην οικολογία. Στην οικολογία. Θεωρείται ότι είναι σημαντική. Βέβαια, αν είχαν οι δημοκράτες επενδυτές, θα είχαν το καλύτερο σημείο εκεί, το πιο ακριβό σημείο της πρωτεύουσας, εκεί κοντά στα ανάκτορα, που έχει πάρει και Ελιστάι με τα καζίνα. Έχουμε πολλά να πούμε μέχρι το τέλος. Ναι, αλλά προηγουμένως όμως, να μείνουμε λιγάκι στα δελτία ειδήσεων, τα τηλεοπτικά. Μάλιστα. Εσείς, από ό,τι είδαμε, ξέρετε να χειρίζεστε τα τηλεοπτικά παράθυρα. Ναι, έτσι. Και δελτία ειδήσεων μπορείτε να οργανώσετε. Έκανα στο παρελθόν μια προσπάθεια ανεπιτυχή, θα έλεγα. Δεν βγήκε ποτέ στον αέρα, αλλά νομίζω ότι τα πήγα καλά. Τα πήγα καλά σαν παρουσιαστής. Έχω νομίζω αυτό. Έχω έχετε το Μούσι, το Αντάρτικο. Έχετε αυτή την εμπειρία. Και το Μούσι, το Αντάρτικο, λοιπόν. Και το μάτι μου το αριστερό, όπως έχετε, γυαλίζει, ειδικά το αριστερό, που είναι πονεμένο. Τα αυτιά μου δεν υδρώνουν. Έχω στοιχεία που θα μπορούσα να προσφέρω, δηλαδή, σε αυτό το. Σε αλλά ένα δελτίο ειδήσεων, όμως, έχει σημασία, αν θα θέλατε να προσφέρετε. Σε ένα δελτίο ειδήσεων με το δικό μου ύφος και στυλ. Δηλαδή. Βεβαίως. Κάθε δημοσιογραφική εργασία φέρει την σφραγίδα του δημοσιογράφου. Έτσι. Κεφάλαιο στη δημοσιογραφία είναι ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος, δημοσιογράφος, Τζίμι Σπανούση, σε ένα δελτίο ειδήσεων. So, you suppose the table you hold this without the, have no spoon, what we say this food, without food. And it's very heavy because of the papers. The papers are very heavy, very dirty, the papers, yellow, you know. And we have a very heavy, very heavy, and I told you when we threw it to the audience, threw the and destroy the whole, here, okay. Πράσινες πόρτες με διορισμένους μικρομεσαίους επιτάς μετατρέπονται σε παράθυρα. Νόμοι κουτσί παίρνουν επίδομα αναπηρίας. Ο Γρηγόρης Φαράκος κάνει σε κόντα στο Σαββόπουλο. Η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει γιατί δεν τη γλύφουνε οι φιλενάδες της. Και νέα κάμψη του δολαρίου έναντι του Ιαπωνικού γεν. Γενναίοι γιάπηδες ξερνάνε στο ίντερνετ. Στην κοιλιά του αρχιτέκτονα Μητσοτάκη το φλουρί της πίτας της φιλελεύθερης παράταξης. Γενναίοι γιάπηδες στο ίντερνετ, Στο ίντερνετ. Είναι μεγάλες κουβέντες. Μου ξεφεύγουν διάφορα, ξέρετε, και εγώ δεν προσπαθώ, από μόνο τους έρχονται αυτά. Και τώρα ξέχασα τι ήθελα να πω. Κάντε μου μια ερώτηση ακόμα. Και είναι σημαντική η ερώτηση που θέλω να σας υποβάλω. 1997, η Θεσσαλονίκη είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Τα πάει καλά, λέτε? Πήγαμε κιόλας το 1997. Νομίζω τα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχω πληροφορίες απάνω, έχω σχέσεις και δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω σπουδάσει εκεί, έχω μείνει αρκετά χρόνια. Και ο πρόεδρος πολιτικής πρωτεύουσας, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και νομίζω ότι τα πάει περίφημα. Τα πάει περίφημα, δηλαδή δείχνουμε στην Ευρώπη όλο αυτό το μεγαλείο του ελληνισμού που είναι η ανοργανωσιά και αυτό το αχταρμάς media style, θα το έλεγα, που ζούμε στις μέρες μας. Έχει πέρασει αυτή η προσπάθεια. Ξέρετε, υπάρχουν Ευρωπαίοι πάρα πολύ οργανωμένοι, υπερβολικά οργανωμένοι. Και κάθε υπερβολή καταντάει ελάττωμα. Η υπερβολική οργάνωση είναι μια δουλεία. Μήπως εμείς έτσι τους ξελασκάρουμε λιγάκι, τους κάνουμε περισσότερο απελευθερωμένους με την ανοργανωσιά μας, τι λέτε? Ναι, αρέσει. Αρέσει αυτό το στυλ το ελληνικό. Και γι' αυτό έχουμε και το πλήθος των τουριστών που μας επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι, αλλά θα αλλάξουν τα πράγματα. Έρχονται να μας περιεργαστούν, λέτε, εμάς και την ανοργανωσιά μας? Έρχονται γιατί μας φθονούν, μας ζηλεύουν με τον τρόπο που ζούμε και έρχονται να δουν από κοντά και να μας κάνουν ζημιά. Να μας κάνουν ζημιά αυτός ο εξυγχρονισμός με τους αριθμούς που προσπαθούν να κάνουν αυτοί οι χαρτογιακάδες, αυτοί οι περίεργοι, οι γενίτσαροι, θα τους έλεγα. Οι οποίοι ή τον Παρθενώνα βλέπουν ή τον πύργο του Άιφελ, το ίδιο τους κάνει. Παρόλο που το ένα έχει παλιοσίδερα και το άλλο έχει μάρμαρα τιμημένα και ένδοξα. Αυτοί οι επικίνδυνοι άνθρωποι, χωρίς να το θέλουν, κάποια στιγμή θα μας πάνε στον πάτο και από τον πάτο θα βγούμε και θα γράψουμε καινούργιες λαμπρές σελίδες στην ιστορία της όμικρον. Δηλαδή, το πάω σεξουαλικά στο τέλος, ναι. Γιατί μας βλέπουν και παιδιά.
Πιστεύετε, το σεξ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ζωή μας. Δεν το είπε μόνο ο Φρόιντ. Και ο Μιχάλης Ράπτης έχει δηλώσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή ότι οι λαοί ικανοποιούν πρώτα το στομάχι τους, μετά τις σεξουαλικές τους ανάγκες και από εκεί και πέρα ό,τι έχει σχέση με τον πολιτισμό. Ναι, πιστεύω το σεξ είναι η κινητήριος, δεν θα το έλεγα δύναμη, θα το έλεγα force without the brains, the body, μπαίνει σε δεκάνει θέματα, έχουν σε μήχανε, μπαίνει σε δεκάνει δεκάνει, αν εμπήχαν εδώ και μόλι ποτέ δεν σε δεκάνει πέρα πες πέγει. Και κάνουμε σκοίδε προσπάθεια, αλλά βρίσκουμε λίγο πόχα, αν φύγανε πίσω, δε, αλλά κάναμε λίγο πίσω, άνοιγε δύσκολο. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές αυτό. Πιστεύετε ότι υπάρχουν και άλλοι που έχουν ταυτόσιμες απόψεις με τις δικές σας? Νομίζω ότι ο κόσμος, αυτό που λέμε ο απλός κόσμος, το κοινό, αυτοί που μας βλέπουν τώρα, νομίζω ότι καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα πράγματα αυτά που νομίζουμε εμείς, που έτυχε να κρατάμε κάποιο μικρόφωνο, έτυχε να έχουμε υποτίθεται κάποιο ταλέντο και να κάνουμε μια δουλειά που μας φέρνει στα φώτα της δημοσιότητας. Εγώ πάντα υποκλίνομαι στο κοινό και στο ένστικτο που έχει το κοινό και νομίζω ότι καταλαβαίνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που δείχνει ότι καταλαβαίνει. Να έρθουμε και στο θέμα των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης. Των σχολείων? Ναι. Είχαμε μία δίμηνη απεργία των καθηγητών. Η άποψή σας για αυτή την απεργία? Μ' άρεσε όσο γινόταν η απεργία. Τώρα είμαι πολύ στενοχωρημένος που σταμάτησε. Έχω αυτό το κουσούρι, μ' αρέσουν οι αναταραχές, μ' αρέσουν όταν ο κόσμος ζει διαφορετικά, όταν δεν εγκλωβίζεται στα διαμερίσματα, τους καναπέδες και βγαίνει έξω και εκφράζεται. Και τώρα με το σταμάτημα της απεργίας των καθηγητών, εγώ δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Βέβαια, ήταν αυτό το δίμηνο, ήταν και εκπαιδευτικά, κοιτώντας το θέμα από την άποψη της εκπαίδευσης των παιδιών, νομίζω ότι ήταν. Το σημαντικότερο, αυτό το δίμηνο δηλαδή, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ξέρετε, την εμπειρία στο σχολείο. Εγώ το θυμάμαι το σχολείο με πόνο ψυχής. Με πόνο ψυχής. Πραγματικά ήταν χρόνια που τα θυμάμαι με πολύ λύπη και στεναχωρία. Χαμένα χρόνια από τη ζωή. Δηλαδή, μόνο την πρώτη δημοτικού είναι. Ελπίζω τώρα και το γιο μου τον πάω στην πρώτη δημοτικού. Να δούμε αν θα καταφέρω να το σταματήσω. Να μάθει να διαβάζει δηλαδή. Και από εκεί και πέρα. Και από εκεί και πέρα πιστεύετε ότι δεν πρέπει να συνεχίσει, διότι το σχολείο χαλάει το παιδί. Το κάνει να ζει μέσα σε κανόνες με τους οποίους δεν συμφωνείτε? Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ο τρόπος. Από την κατασκευή και μόνο που τα βλέπουμε τα σχολεία, αν έχετε προσέξει, οι ίδιοι αρχιτέκτονες που φτιάχνουν τα σχολεία φτιάχνουν και τις φυλακές, φτιάχνουν και τα δικαστήρια. Είναι μια μιζέρια. Είναι βρώμικα, είναι κακοκατασκευασμένα, με κάγκελα. Δηλαδή είναι χαμένος χρόνος. Αναλογιστείτε τι έχετε μάθει και τι θυμόσαστε από αυτά που μάθατε στο σχολείο. Εκτός από ανάγνωση και γραφή. Δεν νομίζω να μας έχει δώσει τίποτα άλλο. Δηλαδή, άχρηστη πληροφορία, παπαγαλία, χωρίς λόγο. Και χαλάμε, σπαταλάμε τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας. Schools out, που λέει και η Αλίκη Κούπερ, η συνάδελφος. Ναι. Χρησιμοποιήσατε τα ελληνικά της εποχής. Yes. I speak, μιλάω. Υπάρχει ένα γλωσσικό πρόβλημα. Βέβαια, στα προβλήματα τα ξεπερνάμε. Τα καταφέρνουμε και τα ξεπερνάμε. Κουλάρης. Δεν μασάς, προσπαθείς να μην τα παίρνεις στο κρανίο όλα αυτά που συμβαίνουν με τους διαφόρους ξενέρωτους κτλ. Δηλαδή, η ελληνική νεολαία με τον τρόπο της καταφέρνει, με τον τρόπο που εκφράζεται, να ξεπερνάει τις παγίδες. Δραπετεύει, πιστεύετε, τελικά? Ναι, και δίνω μεγάλη σημασία στη γλώσσα. Μ' αρέσει η γλώσσα που καλά δεν έχει. Δηλαδή, αν πάρουμε, να κάνουμε ετυμολογικώς να το δούμε. Ναι. Το καρναβάλι που μόλις πέρασε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι σύνθετη λέξη. Είναι από το κάρνα που είναι η βιομηχανία αλλαντικών και τα βάλιουμ. Δηλαδή, αν το ψάξεις ετυμολογικά, να εντρυφήσεις μέσα σε κάθε λέξη, βρίσκεις πολλά, βρίσκεις πολλά. Κύριε Πανούση, σε αυτούς που διαμαρτύρονται ότι η χώρα αυτή διανύει μια περίοδο παρακμής, εσείς τι έχετε να πείτε? Εγώ θα συμφωνήσω, αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτή η παρακμή και νομίζω ότι μέσα από αυτή την παρακμή, αν τη διαχειριστούμε σωστά και μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, έχουμε τεράστια εμπόδια από αυτούς τους λογιστές που είναι στα πράγματα τώρα, τους εξουσιαστές χαμηλού προφάιλ, τους λογιστές οι οποίοι έχουν καταφέρει να μας πάρουν πολλά από την χαρά της καθημερινότητας και της ανεμελιάς και του ραχατιού, θα έλεγα. Όλα αυτά που δεν τους αρέσουν, τους ενοχλούν γιατί είναι Αμερικανοσπουδασμένοι στην Ευρώπη κτλ. Δεν τους αρέσουν και προσπαθούν να μας βάλουν και εμάς. Αλλά νομίζω δεν θα τα καταφέρουν. Είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Να θυμίσω το εξής, ότι εσείς ως σατυρικός καλλιτέχνης από το 1974 μέχρι σήμερα έχετε εισπράξει
τις περισσότερες μηνύσεις. Έχω εισπράξει και χρήματα πολλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και μηνύσεις, ναι, υπάρχει ένα αλυσβερίσι. Δηλαδή αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, εγώ κάνω τη δική μου. Και πάντα κάτι βγαίνει από αυτό. Αυτή η σύγκρουση, δηλαδή πολλά τραγούδια, πολλά πράγματα που θα έχω φτιάξει, θα έχω φτιάξει μετά από τέτοιες διαδικασίες. Νομίζω ότι ο ρόλος αυτός είναι ο δικός τους. Από την πλευρά μας και εμείς αντιστοιχόμαστε. Να κόβουν, όπως λέμε. Να κόβουν και να ράβουν. Και εσείς να δημιουργείτε. Ναι, αυτός είναι ο ρόλος. Τώρα το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχουν οι δυνάμεις και οι αντοχές να αντέξεις. Εδώ η Sharon Stone, ας πούμε, έχει διαβήτη. Τι να σας πω, αυτό το σεξουαλικό σύμβολο. Και είναι μια είδηση αυτή, δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει. Κουνάει και το. Μα τόσα λεφτά βγάζετε, πάρτε ένα. Ένα τραπέζι. Ένα τραπέζι, ρε παιδιά. Θα αντικατασταθεί. Ναι. Και θέλει και έχει και προβλήματα. Τέλος πάντων, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αλλά λέγαμε ότι. Η Sharon Stone έχει διαβήτη. Έχει διαβήτη. Είναι τραγικό αυτό το σεξουαλικό σύμβολο, να ξέρει ότι τρυπιέται και όχι με ναρκωτικά, αλλά με ινσουλίνη. Δηλαδή κάποια στιγμή και οι διαβητικοί θα περάσουν στην παρανομία. Θα περάσουν στην παρανομία κάποια στιγμή, γιατί αυξάνει ο αριθμός των διαβητικών και η ινσουλίνη θα πουλιέται πανάκριβα. Είναι ένα προϊόν όπως και η ηρωίνη. Η ηρωίνη, όπως ξέρετε, είναι το. Να πω και λίγα για τα ναρκωτικά. Ναι. Που... ναι. Λοιπόν, και τα ναρκωτικά, να σας πω. Ότι είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ένα σύνθημα που είδα γραμμένο και μ' άρεσε πολύ είναι: μην παίρνετε ναρκωτικά, δεν φτάνουν για όλους. Δηλαδή, αν αρχίσουν και παίρνουν όλοι ναρκωτικά με αυτή τη διαφήμιση που γίνεται, γιατί είναι τέχνος μια διαφήμιση. Των ναρκωτικών, λέτε. Μαζικής ενημέρωσης, γίνεται τέχνος διαφήμιση. Προσπαθώντας να τα καταπολεμήσουν. Είναι η καλύτερη μέθοδος διαφήμισης. Τα διαφημίζουν. Όπως ξέρετε, τη δουλειά είστε, ξέρετε ότι η αντιδιαφήμιση έχει τα πιο καλά αποτελέσματα στο διαφημιζόμενο προϊόν. Δηλαδή, όταν παρουσιάζει τα αρνητικά στοιχεία και τα παρουσιάζει συνεχώς. Αυτόματα δημιουργείς την ανάγκη του κοινού να τα δοκιμάσει και κυρίως της νεολαίας που αρέσκεται να κάνει έτσι vivere pericolosamente, να ζει επικίνδυνα. Επανήλθατε στο θέμα της διαφήμισης. Να διαφημίσουμε λοιπόν το βιβλίο σας, το οποίο ονομάζεται, το ξαναλέμε. Είναι η Υγιεινή Διαστροφή. Η Υγιεινή Διαστροφή και το παρακαλώ, οποίο για να το διαβάσει κανείς. Είναι άλμπουν να... καταρχάς. Ναι. Είναι άλμπουν με νη. Άλμπουν είναι σημαντικό αυτό. Και είναι ένα έργο ζωής. Η Υγιεινή Διαστροφή είναι η πηξίδα της άγονης ζωγραφής. Έχω στιχάκια, έχω μέσα. Και το σημαντικότερο σημείο του βιβλίου είναι το ξυστό. Αν έχετε ένα κέρμα να μου δίνετε. Ένα κέρμα. Να σας κάνω ένα κέρμα, παρακαλώ. Υπάρχει ή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Να ξύσουμε αυτό, δύσκολα. Εδώ υπάρχουν μόνο χαρτο. Α, να το και το κέρμα. Ετοιμαζόμουν να πω ότι υπάρχουν μόνο χαρτονομίσματα. Ένα. Πριν σας κάνω αυτό, μπορώ να σας κάνω, κάνω ένα άλλο κόλπο. Μπορώ να το εξαφανίσω πριν το. Αν μπορείτε να έρθετε κοντά, το βλέπετε. Το βλέπετε. Το εξαφάνισα. Αλλά πρέπει κάποιος να έρθει να μου το βρει τώρα. Κατά τούτο όμως μοιάζεται με πολιτικό. Ναι, κάνω τέτοια κόλπα. Αλλά το fake το βγάζω στην επιφάνεια. Τώρα με τι να ξύσω όμως, το χάσα. Άλλο ένα κέρμα, αν έχετε την καλοσύνη. Κάνω αυτό το κόλπο και μαζεύω κέρματα, ξέρετε. Να έρθει ο τηλεσκηνοθέτης. Είναι η Βίκη Κουλιανού, περιμένει για το επόμενο εκπομπή. Έλα Βίκη, ευχαριστώ. Θα τα πούμε μετά, Βίκη. Προσέξτε, δεν είναι να ξύσουμε μόνο για να κερδίσουμε, μπορούμε να ξύσουμε και να διαβάσουμε. Βέβαια, το τι θα διαβάσουμε από κάτω είναι πολύ. Δηλαδή, πρέπει να φας τουλάχιστον ένα καλοκαίρι ολόκληρο να το ξύσεις όλο το βιβλίο. Ξύνοντας λοιπόν. Έρχεται η όρεξη για διάβασμα. Έρχεται η όρεξη για διάβασμα. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος Τζιμ Πανούση. Η σχέση του Τζιμ Πανούση με το διάβασμα, ποια είναι. Κοιτάξτε, έχω κάποιες αναστολές με το διάβασμα. Μ' αρέσει να γράφω περισσότερο από το να διαβάζω. Και γι' αυτό έκανα και ξεστό βιβλίο. Γιατί θέλω, όπως γράφω εδώ, να είναι interactive το book. Δηλαδή το βιβλίο να έχει την αμφίδρομη σχέση, να συμμετέχει σωματικά ο αναγνώστης. Μ' αρέσει ο αναγνώστης, ο παθητικός αναγνώστης, κάποια στιγμή να γίνει ενεργητικός παίχτης. Δηλαδή να παίξει κι αυτός και σωματικά. Διότι παλιότερα τα βιβλία κυκλοφορούσαν, αυτά είναι η τεχνολογία που λέγαμε. Ήταν οι σελίδες ενωμένες και έπαιρνες και ένα μαχαιράκι και κάπως γυμναζόταν το χέρι το δεξί. Τώρα με τα βιβλία που δεν έχουν αυτά, αναγκάστηκα να το κάνω ξυστό. Και με τα περιοδικά μπορείς να γυμναστείς. Εγώ παίρνω όλα τα περιοδικά, ξέρετε. Όλο τον περιοδικό και τον ημερήσιο τύπο. Και γυμνάζω το χέρι μου, γιατί δεν μπορώ να σταθείς πουθενά. Είναι τέτοια σαβούρα δηλαδή. Και γυρνάς. Με αποτέλεσμα αυτό το χέρι μου, αν τα μετρήσουμε τα δύο χέρια, προσέξτε, θα δείτε ότι το χέρι το αριστερό που ξεφυλίζω, τα έχω ενώσει κανονικά από εδώ, είναι σαφώς μεγαλύτερο από το αριστερό. Από το ξεφύλισμα. Από το ξεφύλισμα αυτής της σαβούρας που δεν μπορεί να σταθείς πουθενά.
Σε εμάς όμως να σταθείτε, γιατί υπάρχει και συνέχεια. Λάμπρε να γυμνεί, χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Τζίμις Πανούσης, ο σατυρικός καλλιτέχνης, αναλύει την πολιτική κατάσταση και όχι μόνον. Είπατε μεταξύ άλλων ότι παρακολουθείτε και συνεδριάσεις της Βουλής, κύριε Πανούση. Είναι ένα από τα βασικά μου χόμπι. Αυτό. Μ' αρέσει το κοινοβούλιο αυτό το. Μετέχετε στα κοινά και με τρόπο αμεσότερα πολιτικό δηλαδή, ή μόνο όταν πρόκειται να ψηφίσετε? Όχι, καθημερινά η ενασχόληση με τα κοινά είναι καθημερινή. Είναι καθημερινή. Δηλαδή, η κοινή γνώμη, αυτή η κοινή πόρνη που λέμε, αυτή η παλιογυναίκα, με απασχολεί και είναι αυτή που μου δίνει το έναυσμα για να μπορέσω να εμπνευστώ, να φτιάξω, να λειτουργήσω καλλιτεχνικά και δημιουργικά. Είστε εναντίον της κοινής γνώμης? Προτιμάτε την ιδιαίτερη γνώμη, τη ξεχωριστή, την εξαιρετική γνώμη? Έχει μια μαγεία κοινή γνώμη, αλλά όταν δεν εκφράζεται από τους επαγγελματίες του είδους, από τους δημοσιογράφους δηλαδή. Η κοινή γνώμη όταν την παίρνεις από ένα θέατρο, από μια συναυλία, από μια παράσταση, αυτό δηλαδή που πλανιέται στον αέρα και το καταλαβαίνει ο καλλιτέχνης από πάνω, αυτό είναι μαγικό και καταπληκτικό. Τώρα, αν απομονώσεις τον καθένα και του πάρεις συνέντευξη, πώς σου φάνηκε κτλ. Από εκεί και πώς μεταχειρίζεσαι αυτά που σου λέει ο καθένας. Και το εμπόριο δηλαδή των απόψεων είναι που καταστρέφει όλο αυτό το μαγικό που πάει να στηθεί. Αναδεικνύουμε αντιπροσώπους στη Βουλή. Η δημοκρατία μας είναι αντιπροσωπευτική, έτσι? Όπως των αυτοκινήτων. Δηλαδή αντιπροσωπείς μόνο στα αυτοκίνητα, να το πούμε καθαρά. Σε το άλογο εσάς να με αντιπροσωπεύσετε αυτό δεν για μια δουλειά είναι σωστό. Αλλά αν σας δώσω ένα λευκό για να κάνετε κάποιες εργασίες για μένα, για 4 χρόνια, είναι φανερό ότι κάποια στιγμή θα λειτουργήσετε για τον εαυτό σας για προσωπικό όφελος. Δηλαδή αυτό το σύστημα έχει βαρέσει κανόνι που λέμε. Να το πούμε καθαρά. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία βαράει κανόνι. Άμεση δημοκρατία εδώ και τώρα. Αυτό ζητάμε. Απλά πράγματα. Άμεση δημοκρατία. Πρόγονοι μας τη δουλέψανε, τη λειτουργήσανε. Με τα προβλήματά τους, με τα παιδάκια που τα είχαν εκεί, με τα συμπόσια, με τα. Θα θέλατε να βρεθείτε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων και να τα πείτε πρόσωπο με αυτούς που μας κυβερνούν? Θα μ' άρεσε να το κάνω αυτό. Και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Έχετε κανένα κομπιούτερ μαγικό να το κάνουμε? Μαγικό κομπιούτερ. Τζίμις Πανούσης στη Βουλή των Ελλήνων. Παρακαλώ να υπάρξει πλήρης ησυχία. Να σέβεστε τον επί του βήματος. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαξιώ να ασχοληθώ με το θέμα που έθεξε ο κύριος, που έθιξε ο κύριος Ανδρεουλάκος για τους γάμους του εξαποδό. Εγώ θέλω παρακαλώ να αναφερθώ. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, μην με διακόπτετε. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα που έθιξε η κυρία Ψαρούδα Μπενάκη. Όταν ακούμε δύο επίθετα, μακριά συνάδελφοι, μακριά, πώς λέμε της αριστεράς και της προόδου? Όταν είσαι αριστερός, εξυπονοείται αυτόματα ότι είσαι και προοδευτικός. Εκτός αν είσαι καθυστερημένος. Παρένθεση έκανα. Και επανέρχομαι στο θέμα της κυρίας Ψαρούδα που θέλει να μας φέρει εδώ πέρα γερμανικά νομοσχέδια. Θα τα ακούσετε, κυρία Μπενάκη. Θα τα ακούσετε. Λοιπόν, γερμανικά νομοσχέδια δεν χωράνε. Εμείς θέλουμε τους ελληνικούς νόμους, τους νόμους που έχουν παράθυρα, να πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, από μια παράγραφο στην άλλη. Οι νόμοι ελληνικοί πρέπει να αερίζονται. Πάρτε το χαμπάρι, να αερίζονται. Όχι, θα φέρουμε εδώ γερμανικά νομοσχέδια. Μη με διακόπτετε. Αν την άξει καμιά ελιά, κυρία. Παρακαλώ. Θα μου πει σε μένα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Λοιπόν, εδώ απευθυνθήκατε στους 300 του Εθνικού μας Κοινοβουλίου. Η παράκληση είναι να απευθυνθείτε τώρα και σε ορισμένους ξένους ηγέτες. Τι θα λέγατε στην Τανσού Τσιλέρ, παραδείγματος χάρη? Στην Τανσού Τσιλέρ θα της έλεγα να προσέξει λιγάκι το image της. Δηλαδή, ενώ τα πάει πάρα πολύ καλά, έχει ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ήταν σούπερ, να το σημειώσουμε αυτό. Δηλαδή, και το εμπόριο ηρωίνης κάνει από ό,τι αποδείχθηκε τελευταία. Και διασυνδέσεις έχει με κεφάλαια αμερικάνικα κτλ. Παρ' όλα αυτά, στο image από πλευράς, δηλαδή, πώς δίνεται η Αλέκα η Παπαρίγα, έτσι θα την ήθελα. Δηλαδή, πρέπει να έχει το ταγεράκι,
να έχει την τζαντούλα που κρέμεται που έχει μέσα τις σερβιέτες. Δηλαδή πρέπει η γυναίκα να δείχνει ότι δεν έχει περάσει την κλιμακτήριο. Αλλιώς χάνει τη σεξουαλικότητά της και αυτόματα χάνει και την εμπιστοσύνη του ψηφοφόρου. Στον νέο πρωθυπουργό της Αλβανίας, ο οποίος είναι μόλις 35 ετών, τι θα λέγατε? Μπασκίν. Ναι, ο Φίνος. Μπασκίν. Μπασκίν Φίνο. Μπασκίν Φίνο, ναι. Φίνος Μπασκίνες, θα λέγαμε, ο Φίνος αστυνομικός. Έχει ένα αστυνομικό ρόλο ο Φίνο και θα τα πάει περίφημα. Γιατί είναι και αυτό η νομοταξία των κοντών ηγετών, προσέξτε. Δηλαδή δεν είναι τυχαία και ο Χίτλερ ήταν κοντός και ο Ναπολέον ο Βοναπάρτη ήταν κοντός και ο Σιμίτης είναι κοντός. Δηλαδή όλα τα πρόσωπα που θα δραματίσουν κάποιο σημαντικό ρόλο έχουν πρόβλημα με το ύψος τους. Κύριε Πανούση, συνήθως πολλοί από τους νέους λένε αυτή η κατάσταση είναι ροκ. Ή αυτό το πρόσωπο είναι jazz πρόσωπο. Σας εκπροσωπούν αυτές οι εκφράσεις? Όχι, είναι του σειρμού. Έχω ένα πρόβλημα, είναι και το ζωδιακό. Είμαι υδροχός, ξέρετε, με οροσκόπο. Θα σας γελάσω. Σας γέλασα. Έχω ζωδιακό πρόβλημα. Δεν μου αρέσει να ακολουθώ και να... Θέλω πάντα να κάνω τον έξυπνο, να λέω κάτι περίεργο. Τζορτζοβίλης, δεν ξέρω αν ξέρετε τη λέξη. Όχι, ουδόλος. Ναι. Πρώτη φορά την ακούω, δηλαδή. Τζορτζοβίλης είναι αυτός που το πειραχτήρι, έτσι, επιπόλαια κάπως το δω στη λέξη. Είναι το πειραχτήρι. Θέλω να τσιγκλάω, θέλω να λέω κάτι που να μην είναι... Βλέπετε και στην εμφάνισή μου, δηλαδή. Θέλω να διαφέρω. Είμαι κούκλος, έτσι. Στην προσπάθειά του να διαφέρει κανείς, πολύ συχνά τιμωρείται. Από τον τόμο. Πάντοτε, ως συνήγορός σας έχετε τον κύριο Τάκη Παπά, έτσι δεν είναι? Ναι. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Τάκης. Αγορεύει πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσει. Μόνο εγώ όμως, βέβαια, καταλαβαίνω αυτά που λέει και μ' αρέσουν. Κοιμώνται δικαστές, αλλά έχει ένα κύρος. Και έχει καταφέρει και... Είναι αποτελεσματικός. Πολύ αποτελεσματικός. Ναι. Είναι ροκ κατάσταση, δηλαδή? Είναι ροκ. Είναι ροκ, ναι. Για τον Τάκη λέμε. Ναι. Αν δημιουργεί ροκ κατάσταση και είναι τζαζ πρόσωπο. Δεν θα το έλεγα. Είναι ένας πολύ καλός δικηγόρος. Ακροτελεύτια ερώτησή μας. Από όσα λέμε, πόσα πιστεύετε? Θέλω να πω ότι δεν πιστεύω τίποτα. Ό,τι σας είπαμε είναι ψέματα. Άρα, ουδεμία ευθύνη φέρουμε. Κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γεια σας.